Καθοδική είναι η φετινή πορεία του ελληνικού τουρισμού μετά την επέλαση του κορονοϊού που επέφερε βαρύ οικονομικό πλήγμα στον κλάδο, με τα στοιχεία να καταγράφουν τη μέχρι τώρα ζημιά και τις εκτιμήσεις για το κλείσιμο της σεζόν να επιβεβαιώνουν τα χειρότερα σενάρια. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, οι τουριστικές εισπράξεις την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου ήταν μόλις 678 εκατομμύρια ευρώ από 5,41 δισεκατομμύρια το αντίστοιχο περίσινο εξάμηνο. Χαρακτηριστικό της μεγάλης οικονομικής απώλειας που προκλήθηκε είναι ότι τα 527 εκατομμύρια αφορούν σε εισπράξεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, πριν δηλαδή επιβληθεί το γενικό lockdown στη χώρα. Με τα σύνορα κλειστά, ο μήνας Ιούνιος κατέγραψε μελανή πορεία και ο τουρισμός έπιασε πάτο. Μόνο 64 εκατομμύρια ευρώ ήταν οι εισπράξεις από 2,56 δισεκατομμύρια πέρυσι, με τις απώλειες να ανεβαίνουν σε ποσοστό 93,8%. Η επιδείνωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και κατά συνέπεια του ισοζυγίου υπηρεσιών δημιούργησε έλλειμμα 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί πλεονάσματος 805 εκατομμυρίων τον Ιούνιο του 2019. Το καλοκαίρι φαίνεται πως έχει ουσιαστικά τελειώσει, αφού η κλιμάκωση του δεύτερου κύματος της πανδημίας έφερε νέους περιορισμούς και ταξιδιωτικές οδηγίες που έβαλαν φρένο σε μετακινήσεις και εισπράξεις, εξανεμίζοντας τις όποιες προσδοκίες υπήρχαν για κλείσιμο της ψαλίδας τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Μέχρι το τέλος του έτους, τα τουριστικά έσοδα δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3,5 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι των περισσινών 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τρύπα που ανοίγει από την τεράστια μείωση των φετινών ταξιδιωτικών εισπράξεων αντιστοιχεί σε ποσοστό που πλησιάζει τα επίπεδα του 7,5% του ΑΕΠ, ενώ αν συνυπολογιστεί συντηρητικά και η πολλαπλασιαστική επίδραση στην οικονομία, αγγίζει το 15%. Το φθινόπωρο αναμένεται δύσκολο και ακόμα δυσκολότερος ο χειμώνας για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις του κλάδου, με το λουκέτο να καθίσταται πλέον μονόδρομος για πολλές από αυτές. Δουλειά είναι λίγη. Δεν φτάνει να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις, ούτε το προσωπικό, και ανοίξαμε γιατί πρέπει να στηρίξουμε τον τουρισμό και τα τόσα χρόνια που είμαστε στη Χερσόνησο και πρέπει να συνεχιστεί και ο τουρισμός του χρόνου. Γι' αυτό ανοίξαμε. Όχι ότι θα κερδίσουμε. Συνήθως είναι νεολαία τώρα, από ό,τι θα δεις είναι μέχρι 40 χρονών τουρίστες. Παραπάνω δεν έχει. Οι μεγαλύτεροι φαίνεται φοβούνται, ξέρω εγώ τι να πω. Και πάνε όλοι στα μπαράγια, από εδώ από εκεί, παραλία όλη μέρα και τα μαγαζιά άδεια. Από τις υπόλοιπες πάμε καλύτερα. Το θέμα είναι ότι δεν έχει τον τουρισμό που θα μπορούσε να καλύψει τα μαγαζιά που άνοιξαν. Ή να μας κλείσουν τελείως, ή να μας αφήσουν να δουλέψουμε. Όλα κλειστά, 12 παρα 5 περνάει η αστυνομία και δεν υπάρχει άνθρωπος στις εξέδρες. Την ίδια ώρα πολλά ξενοδοχεία έχουν αρχίσει να κλείνουν και όλο ένα και περισσότεροι ξενοδόχοι ανακοινώνουν πως θα κατεβάσουν ρολά στα τέλη Αυγούστου.